Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, μετά και τη χθεσινή σαφή και κατηγορηματική τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τους ευρύτερους σχεδιασμούς της γείτονος, την εργαλειοποίηση του προσφυγικού μεταναστευτικού, την επιβεβλημένη και αυτονόητη ανάγκη προστασίας των συνόρων της χώρας μας, θα ανέμενε κανείς να δείξετε την απαραίτητη ευθύνη και σοβαρότητα. Πού να τα βρείτε όμως? Αντί να αντιληφθείτε την κρισιμότητα των στιγμών, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα της γεωπολιτικής απειλής που δέχεται η χώρα μας, δυστυχώς επιμένετε με ανευθυνότητα να τροφοδοτείτε παροξισμούς, πολλώσεις και διαιρέσεις στην κοινωνία μας, που είναι το μόνο που δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Σήμερα οφείλουμε να αναζητήσουμε, χωρίς αυταρέσκεια, τη διαμόρφωση κατά το ελάχιστο μιας εθνικής στρατηγικής. Από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι. Αν δεν μπορεί ή δεν θέλει ο Πρωθυπουργός να σηκώσει το βάρος της διεκδίκησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση των κυρώσεων για την Τουρκία ή να απειλήσει με βέτο παντού, σας θυμίζω ότι έχει ήδη ζητηθεί η σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Έρχομαι στο θέμα μας, κύριοι συνάδελφοι. Όσοι αγρότες μας παρακολουθούν, θα λένε ότι σκιαμαχούμε... Παρακαλώ. Δικαιώμά σας εκτίθεστε απέναντι στον ελληνικό λαό. Όσοι αγρότες μας παρακολουθούν, θα λένε ότι σκιαμαχούμε περί όνου σκιάς, δηλαδή για το τίποτα. Όχι μόνο γιατί είναι απαξιωμένη η εικόνα που έχουν για τους συνεταιρισμούς, αλλά γιατί, κύριε Υπουργέ, ενώ είμαστε χρονικά λίγο πριν ξεκινήσει η νέα καλλιεργητική περίοδος, ένα μεγάλο μέρος των αγροτών μας βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία να προετοιμαστεί και να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της νέας χρονιάς. Να σας υπενθυμίσω, κύριε Υπουργέ, ότι οι αγρότες της Ροδόπης που πλήγησαν πέρυσι από ακραία καιρικά φαινόμενα ακόμα περιμένουν να αποζημιωθούν. Κυρίες και κύριοι, σας ακούω να μιλάτε διαρκώς για την προβληματική κατάσταση των συνεταιρισμών, λες και είσαστε άμυροι των ευθυνών. Δικά σας θύματα είναι, κύριοι. Ξεχάσατε που τους είχατε μετατρέψει σε μπλε και πράσινα κομματικά παραμάγαζα για να εκλέγουν βουλευτές και να υποδεικνύουν υπουργούς? Μη μας κουνάτε το δάχτυλο για τις προσπάθειες που έγιναν την προηγούμενη περίοδο ώστε να μπει τάξη, κύριοι, ανάμεσα στα χιλιάδες άταφα δικά σας πτώματα των συνεταιρισμών που ακόμα ταλαιπωρούν αγρότες, ακόμα και τους κληρονόμους τους. Δεν σας πειράζει, δεν σας ταιριάζει, κύριοι, ο ρόλος του εξηγιαντή των συνεταιρισμών, αλλά ο ρόλος αυτού που βάζει τα φόπλακα στη συνεταιριστική ιδέα, και ξέρετε πολύ καλά πώς λέγεται. Ο πυρήνας, κύριοι, των ρυθμίσεών σας βρίσκεται στο μέτοχο επενδυτή που εισάγεται στους συνεταιρισμούς, στον κύριο 35% που θα βάζει τα λεφτά, όπως λέτε. Σας το είπαν πολλοί ότι αυτό δεν είναι συνεταιρισμός. Σας το είπε καθαρά ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας, ότι όπου επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί μια τέτοια ρύθμιση, απέτυχε. Δεν υδρώνει το αυτί σας. Όταν μάλιστα γνωρίζετε ότι απέτυχε σε χώρες που είναι ισχυρή η συνεταιριστική ιδέα και σοβαρή η επιχειρηματικότητα. Σας το εξήγησε πολύ απλά ένας πρόεδρος συνεταιρισμού. Σας είπε, δεν μπορούν να συνυπάρχουν παραγωγή από τη μία και μέτοχος επενδυτής σε ένα σχήμα. Σας θυμίζω ότι σας είπε, κύριοι, έχοντας κάνει σύμβαση ως συνεταιρισμός για να πουλήσει το γάλα με 90 λεπτά, πληρώνει στους παραγωγούς μέλη του 87 λεπτά, ενώ στην αγορά διακινείται γάλα με 80 λεπτά. Ο κύριος 35% μέτοχος προφανώς θα θέλει
θα επιδιώξει να πληρωθεί ο παραγωγός μέλος του συνεταιρισμού όχι με 87 λεπτά, αλλά με 80 λεπτά, ώστε να υποφεληθεί τη διαφορά του 10% ως εμπορικό κέρδος σε βάρος των παραγωγών μέσα στον ίδιο τον συνεταιρισμό. Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριοι, ότι άλλα είναι τα συμφέροντα των παραγωγών μετόχων και άλλα του κυρίου 35%, που στις συνελεύσεις με οριακή απαρτία θα έχει τη δυνατότητα να υπαγορεύει αποφάσεις για τα συμφέροντά του. Δεν νομοθετείτε, κύριοι, κανέναν συνεταιρισμό. Νομοθετείτε αν εμπλακούν τη διάλυση των υφιστάμενων υγιών και βιώσιμων συνεταιρισμών. Νομοθετείτε, κύριοι, όχι τόσο αθώα όπως θέλετε να εμφανίσετε, ως την ευκαιρία για να βρουν δήθεν χρηματοδότηση παραγωγή που έχουν ιδέες. Αφήστε τα αυτά στην άκρη. Γνωρίζουμε και γνωρίζετε πολύ καλά ότι πίσω από αδρανείς συνεταιρισμούς υπάρχουν τεράστιες περιουσίες σε αγροτικές υποδομές, όπως για παράδειγμα αυτής της Ροδόπης. Μπορώ να υποθέσω, κύριοι, το μέγεθος της κοινωνικής περιουσίας σε όλη την Ελλάδα, που αυτή βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο, στους σχεδιασμούς με τα μοντέλα συνεταιρισμών που θα εισάγεται. Θα μας πείτε καχύποπτους. Και γιατί να μην είμαστε? Ρυθμίζεται τα πάντα, ακόμη και την παραμικρή αλλαγή στα καταστατικά των συνεταιρισμών. Τυχαία, κύριοι, δεν φέρνετε καμία μα καμία ρύθμιση για την προστασία όλης αυτής της τεράστιας κοινωνικής περιουσίας? Μάλλον για πρίκα, για δέλεαρ την κρατάτε για τους μέτοχους επενδυτές. Δεν αναζωογονείτε τους συνεταιρισμούς. Στείνε το μεγάλο κόλπο γκρόσο για να γίνει μεγαλύτερη η φαρπαγή κοινωνικής περιουσίας και πλούτου των αγροτών, για να οθεί στα χέρια των λίγων, των κυρίων 35%, που με μικρό κόστος θα την μεταφέρουν σταδιακά στα χαρτοφυλάκια τους. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, απευθύνομαι στη νέα γενιά των αγροτών. Θα τους θυμίσω ότι η κοινωνική περιουσία των συνεταιρισμών είναι η κόπη, οι θυσίες των γονιών τους. Οφείλουν να την υπερασπιστούν, ξεπερνώντας την πράξη θνησιγενή σχήματα όπως αυτά που στείνεται. Να αναζητήσουν συνεργατικά σχήματα, αυτοί άλλωστε η πραγματική παραγωγή. Να διεκδικήσουν την κοινωνική περιουσία που τους ανήκει. Να διεκδικήσουν πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν τα διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενή τομέα, αξιοποιώντας τους κοινοτικούς πόρους, τις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία και την έρευνα. Ο πρωτογενής τομέας, η αγροτική οικονομία, μπορεί πράγματι να συμβάλλει αποφασιστικά στο συνολικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Μόνο, κύριοι, αν στις προτεραιότητες των πολιτικών δυνάμεων αποκτήσει το βάρος που πραγματικά αξίζει να έχει. Σας ευχαριστώ.